πληροφορίες σας, ποια είναι η αίσθησή σας? Εντάξει, απόψε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία είναι δύσκολο έως αδύνατο. Κατανοητό. Αυτό που είναι μεταβεβαιότητας δεδομένο είναι ότι η απόψινή συνάντηση, η πολιτική συνάντηση θα δώσει καθαρό σήμα ότι τις αμέσως επόμενες μέρες, τα αμέσως επόμενα 24 ώρα θα υπάρξει μια διαδικασία καθαρά τεχνική η οποία θα αποτυπώσει στο χαρτί την τελική συμφωνία. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις. Μιλήσατε για μια διαδικασία καθαρά τεχνική. Μιλώντας για μια διαδικασία καθαρά τεχνική, άκουγα νωρίτερα σήμερα τον κύριο Ντάιζελμπλουμ, ο οποίος μίλησε και για προαπαιτούμενα, τα οποία εφόσον δούμε ότι υπάρχει διάθεση ικανοποίησης, τότε μπορούμε να συζητήσουμε και για την αποδέσμευση κονδυλίων, για την απελευθέρωση κονδυλίων και όλα τα σχετικά. Τελικά τα προαπαιτούμενα, όλα αυτά που συζητάγαμε στο παρελθόν, είναι κάτι το οποίο υπάρχει ακόμα στο κάδρο? Νομίζω ότι αυτό που υπάρχει στο κάδρο μεταβεβαιότητας είναι... Δεν υπάρχει η ελληνική πρόταση για το πώς κλείνει το δημοσιονομικό ζήτημα. Νομίζω τα άλλα θέματα έχουν κλείσει από τις συζητήσεις στο παρελθόν και φυσικά τα θέματα τα οποία θα τεθούν απόψε και αφορούν το πώς θα γίνει πλήρως και με ασφάλεια η αναχρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας στους επόμενους 18 μήνες, το οποίο θα περιλαμβάνει και τις νέες προτάσεις που έχουμε αναφορικά με το χρέος. Αναφορικά με αυτές με το βραχυχρόνιο εννοώ στοιχείο. Το Μάλιστα. μακροχρόνιο θέμα του χρέους επίσης θα τεθεί με τους όρους και τις προτάσεις που έχει η ελληνική πλευρά. Αναφορικά με το χρέος το οποίο αναφέρατε και τις διαπραγματεύσεις, υπάρχει κάποια πιο συγκεκριμένη που έχουμε καταθέσει και αφορά το χρέος αυτό το τελευταίο τρίμηνο ενδεχομένως? Νομίζω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα αφορά τη διαχείριση του χρέους μέσα από την αναχρηματοδότησή του για την περίοδο 15-18. Αυτό αναφέρουμε στο βραχυχρόνιο θέμα του χρέους, Μάλιστα. το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο να είναι πλήρως καλυμμένο, ότως ώστε να μην υπάρξει, να μετατεθεί οριστικά οποιαδήποτε πιθανότητα να υπάρξουν προβλήματα στο μέλλον και να επανέλθουμε σε μια διαδικασία όπως τη σημερινή. Και το δεύτερο φυσικά είναι το θέμα του μακροχρόνιου του χρέους, το οποίο αρχίζει μετά το 2022 και το οποίο έχει σημαντικά προβλήματα ορισμένες συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, το 2022, το 2023 και άλλα 2-4 χρόνια.